Τι έγινε. Μπήκε Νίκο μου στη βάρκα, τους άφησε. Πρώτος. Τους είπε αριβεντέρλα. Ναι, και γεια. Αλλά καπετάνιος ήταν αυτός. Έτσι το στούκα, ρε. Κανονικά το. Και θηρίο πλοίο, ρε παιδί. Φοβερή εικόνα, ρε. Δεν ήταν, λέει, χαρτογραφημένος ο ύφαλος. Δεν υπήρχε στο χάρτη. Έτσι είπε ο ίδιος. Είμαι σίγουρος, λέει, ότι δεν ήταν. Και σύμφωνα με πληροφορίες της Ελαστάμπα, είχε ετοιμάσει ήδη σχέδιο διαφυγής ο καπετάνιος. Γι' αυτό και σπευσμένα έδωσε ο εισαγγελέας την εντολή ότι πρέπει να προφυλακιστεί. Πάντως, παιδιά, είναι εντυπωσιακό. Υπήρχαν ήδη πληροφορίες από τη χώρα. Σε αυτά τα θηριώδη κρουαζιερόπλια, τα οποία ήταν καινούργια αυτό το 2005. Δεν υπάρχει σχέδιο εκένωσης του πλοίου. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα. Το προσωπικό δεν είναι εκπαιδευμένο. Μαθαίνουμε εκ των υστέρων. Ναι, ναι. Το προσωπικό λέει, δεν ήταν έτοιμο για τέτοια κατάσταση. Δεν είχαν σχέδιο έτοιμο για την πιθανότητα άκουγα αυτή. Άκουγα έναν καημένο, ο οποίος μόλις τον είχαν σώσει και λέει. Και μας φωνάζουν, λέει, μην ανησυχείτε, λέει, παιδιά. Α, υπάρχουν, λέει, βάρκες για όλους. Έτσι. Φεύγουν οι βάρκες οι σωτηροί. Ναι, ναι. Και μένουμε 600 άτομα πάνω στο πλοίο. Με μια σχεδία. Ναι. Την οποία, λέει, φουσκώνουμε στην αρχή και μετά την πλάκωσε το πλοίο. Όπως γύρισε το πλοίο. Και διαλύθηκε βέβαια και αυτό. Βέβαια λένε ότι. Αλλά είχε φοβερό ότι δεν υπάρχουν μέσα διάσωσης για τέτοια πιθανότητα. Όχι μέσα σχέδιο. Λένε ότι είχε προγραμματιστεί η άσκηση. Ξέρετε, έτσι, σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης, ήταν προγραμματισμένη για το Σάββατο. Αλλά πρόλαβε το ναυάγιο. Πρόλαβε η μαύρη Παρασκευή. Ήταν, αυτό το δρομολόγιο το έκανε το πλοίο κάθε εβδομάδα. Ναι. Το έκανε δηλαδή περίπου 50 φορές το χρόνο από ό,τι λένε εκεί. Επιλέγαν οι άνθρωποι. Τα ακούγαμε και τους Ιταλούς συναδέλφους. Υπάρχει μια πρακτική του σαλούτο, έτσι όπως λένε οι Ιταλοί. Ότι... Πάνε κοντά στην ακτή για να χαιρετάνε εκεί. Έτσι, για να περνάει το πλοίο και από εκεί πέρα και οι κάτοικοι τέλος πάντων να μαζεύουν. Να χαιρόνται. Και λένε... κάτι χαιρόμαστε όλοι μαζί. Μπράβο, μπράβο. Αναφερόμενοι τώρα στο Κονκόρντια, είναι πολύ ενδιαφέρον νομίζω να πούμε ότι επρόκειτο για ένα καμάρι των Ιταλών. Γιατί ήταν το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο που είχε βγει ποτέ, που είχε κατασκευαστεί ποτέ. Σε ιταλικό ναυπηγείο, το μεγαλύτερο και μια ολόκληρη σειρά στο Κώστα Κονκόρντια. Ναι, ακριβώς. 4.234 επιβάτες στο εσωτερικό. Επί βλέπετε... τρία που είναι τα πόδια, κάτω κάνουμε και στα πόδια γιατί θα συγχυστεί ο συν. Αλλά θα αρχίσει πέντε τα δικά του, ναι. Είδα νωρίτερα και την εικόνα από την πρόσκρουση. πραγματικά η οποία ήταν βίαιη και στη συνέχεια αυτό το βίντεο ντοκουμέντο, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, αναφορικά με τις συνθήκες απεγκλωβισμού των επιβατών και τη διάσωσή του. Πραγματικά ένα πανδαιμόνιο. Κοιτάξτε και πάλι τη στιγμή τη πρόσκρουση. Εδώ είναι στη γέφυρα. Φεύγουν τα πάντα. Αυτό είναι κάμερα κλειστού κυκλώματος, από το σαλόνι. Φοβερά πλάνα αυτά. Και το ρήγμα ήταν τελικά πολύ μεγάλο. Και μάλιστα λέγει ένας ναυπηγός που φιλοξενούσαμε εδώ στο Sky χτες. Ναι, τον είδα χτες. Ότι ήταν, λέει, μπορεί να είναι και 70. Λέγεται ότι μπορεί να είναι και 70 μέτρα το ρήγμα, το οποίο είναι τεράστιο ρήγμα 70 μέτρων. Και ήταν αρκετά ψηλά. Ο ίδιος ο καπετάνιος πάντως ισχυρίζεται ότι δεν υπήρχε στους χάρτες του. Ότι ήταν αχαρτογράφητο το συγκεκριμένο. Βέβαια, μιλώντας για μια τέτοια περιοχή, στις ακτές, δεν μιλάμε τώρα για κάποιο σημείο στον ωκεανό ή οτιδήποτε, δεν δικαιολογείται κάτι τέτοιο. Δεν δικαιολογείται δηλαδή το ότι πέρασε τόσο κοντά. Και για ένα πλοίο που έκανε αυτό το δρομολόγιο πολύ συχνά. Δεν να πεις ότι έγινε μια φορά και δεν ήξερε ο καπετάνιος κτλ. Κάθε εβδομάδα εκεί. Αυτή την κρουαζιέρα την κάνανε συνεχώς. Υπερβολική βεβαιότητα. Ναι, ίσως καμιά φορά ξέρεις από αυτό. Υπερβολική αυτοπεποίθηση και σιγουριά. Το έχω. Εδώ είναι κάθε εβδομάδα. Είναι αυτό που λένε ότι τα χειρότερα ατυχήματα σου συμβαίνουν δίπλα στο σπίτι. Έτσι είναι. Δηλαδή ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Τώρα υπάρχουν δύο ζητήματα που καλούνται οι Ιταλοί να διαχειριστούν. Από τη μία έχει να κάνει με το ζήτημα των αγνοουμένων. Γιατί υπάρχουν πληροφορίες ότι είναι πολλές οι καμπίνες οι οποίες την ώρα της πρόσκρουσης και συνέπεια όλων όσων συνέβησαν στα ηλεκτρικά συστήματα του πλοίου, καμπίνες έκλεισαν αυτόματα με αποτέλεσμα να υπάρχουν εγκλωβισμένοι στο εσωτερικό. Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη, ναι. Είναι σε εξέλιξη οι έρευνες. Αυτό είναι το ένα σκέλος και το άλλο έχει να κάνει καθαρά με τον περιβαλλοντικό χαρακτήρα, γιατί μιλάμε για ένα τέτοιο πλοίο σε μια τέτοια περιοχή. Δεν έχει διαρροή όμως ακόμα, έτσι δεν υπάρχουν. Ακόμα όχι και αυτό ακριβώς θέλουν να σταματήσουν. Να αποφύγουν. Αναφορικά με το ίδιο το πλοίο, νομίζω ότι είναι επίσης ενδιαφέρον να πούμε ότι γίνεται το συμβάν αυτό Παρασκευή και 13, τέλος πάντων, το 13 το βάζουμε στην άκρη. Εντάξει. Αλλά είναι η μέρα όπου έχει την υποβάθμιση 9 μεγάλων ευρωπαϊκών οικονομιών και έχει ένα πλοίο, το Κώστα Κονκόρντια, που είναι η Ομόνια, έτσι, από το Concorde, Ομόνια,
και το οποίο η πλειοκτήτρια εταιρεία, η Κώστα, το είχε ονομάσει έτσι προς τιμήν της Ευρωπαϊκής Σύμπνοιας, Ειρήνης και Συνεργασίας. Άρα, κέντρο στόχο έπιασε, πες. Ένα συμβολισμός, ναι, όπως αναδεικνύεται. Και κατά τα άλλα, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, επρόκειτο πραγματικά για ένα πλωτό παλάτι και λέγανε μάλιστα ότι ήταν το μεγαλύτερο πλωτό γυμναστήριο και κέντρο διασκέδασης. Και αυτό λόγω των πολλαπλών έτσι, πισίνες, σπα, χαμάμ, γήπεδα κλπ. Πραγματικά ένα καμάρι για τους Ιταλούς και για τους Ιταλούς ναυπηγούς κυρίως. Μένει να δούμε τώρα την εξέλιξη. Να, εδώ είναι οι επικρίσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες. Σώθηκαν την τελευταία στιγμή. Ένα ζευγάρι που είχε βγει για το μήνα του Μέλιτος, το ταξίδι του Μέλιτος και τους σώσανε στο τσάκι. Φοβερή σκηνή. Και μια κοπέλα είδα που λέει, τι με ρωτάτε, λέει, είδα το θάνατο με τα μάτια. Κυριολεκτικά. Το τι τώρα, ιστορίες προσωπικές. Πώς αισθάνεστε. Ο δημοσιογράφος είναι ίδιος παντού. Γιατί ρωτάει πώς αισθάνεσαι. Η Ιταλίτη είναι σαν και εμάς. Που να φάτσε μια φορά.